Ένα βήμα πιο κοντά είναι το έργο της μηχανικής ανακύκλωσης και κομποστοποίησης στην Τριανταφυλλιά, καθώς έληξε η προθεσμία υποβολής προδικαστικών πρόσφυγων χωρίς καμία από τις εταιρείες που ήταν επιλαχούσες στο διαγωνισμό να υλοποιήσουν το δικαίωμα που τους δίνει ο νόμος. Εμείς έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας απόψε τον πρόεδρο του ΦΟΔΣΑ και δήμαρχο Ηλίδας, τον κύριο Χρήστο Χριστοδουλόπουλο, για να μας μιλήσει για αυτές τις εξελίξεις που εμείς, κύριε Χριστοδουλόπουλε, τις βλέπουμε με πολύ θετική ματιά, νομίζω και εσείς. Όλος ο κόσμος το βλέπει με θετική ματιά. Ανοίγει ο δρόμος ουσιαστικά, έτσι, για την αποστολή του Φακέλ. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ. Όπως είπατε, την Παρασκευή τελείωσε η προθεσμία, το 15ήμερο που προβλέπεται από το νόμο, από την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής που βγήκε ο προσωρινός μειοδότης, να καταθέσουν ενδεχομένως κάποιες από τις εταιρείες τις ενστάσεις τους ή τις προδικαστικές προσφυγές αν είχαν αντιρρήσεις. Ευτυχώς δεν κατατέθηκε καμία προδικαστική προσφυγή, έληξε η προθεσμία την Παρασκευή και ως εκ τούτου είχε ετοιμαστεί ο φάκελος από πριν. Είμαστε έτοιμοι με το που έληξε κατευθείαν, ετοίμασα και υπέγραψα το διαβιβαστικό και έφυγε ο φάκελος για το ελεκτικό συνέδριο, που ευελπιστούμε ότι πολύ σύντομα θα μας δώσει την έγκριση να υπογράψουμε τη σύμβαση μεταξύ της μειοδότριας πλέον εταιρείας, γιατί έληξε, όπως είπαμε, η προθεσμία. Δεν είναι προσωρινός μειοδότης, αλλά είναι οριστικός μειοδότης η εταιρεία Μεσόγειος. Και η επίσκεψή μου στο Υπουργείο και η συνάντησή μου με τον Υπουργό Ιστορικών, τον κύριο Κουρουπτή, αυτό το νόημα είχε. Να τον ενημερώσω για την πορεία του διαγωνισμού και να πω ότι επίσης ζήτησα τη βοήθειά του να μην καθυστερήσει, γιατί όταν στείλαμε το καλοκαίρι τον φάκελο για να μας δώσουν έγκριση για την προγραμματική σύμβαση που είχε γίνει μεταξύ του ΦΟΣΔΑ και του Δήμου Ήλιδας, είχε καθυστερήσει 2 μήνες. Κάτι τέτοιο με την κατάσταση που βρίσκεται ο νομός, έτοιμος να εκραγεί. Τα προβλήματα είναι γνωστά σε όλους, όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο, αλλά σε κεντρικό. Ζήτησα από τον Υπουργό να παρέμβει, ούτως ώστε άμεσα να έχουμε την έγκριση από το ελεκτικό συνέδριο για να υπογράψουμε τη σύμβαση. Αμέσως μόλις έχουμε την έγκριση θα ειδοποιήσουμε τον εργολάβο για να μας φέρει όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα. Έχει προθεσμία 20 μέρες, πιστεύω να τα φέρει πολύ γρηγορότερα, ώστε καλώς εχόντων των πραγμάτων, τέλος του μήνα, να υπογράψουμε τη σύμβαση για να τρέχει πλέον το δίμηνο να εγκατασταθεί, να φέρει τα μηχανήματα, να λειτουργήσουμε με μια συνολική διαχείριση των στερεών αποβλήτων για όλο τον νομό στην Τριανταφυλλιά. Τελειώνει και το χιτί. Και ως εκ τούτου πιστεύω, όπως είχαμε πει και από προηγούμενες συμβούλια του ΦΟΣΔΑ, ότι προς το τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου, καλώς εχόντων των πραγμάτων, να έχουμε την οριστική λύση. Να έχουμε αυτή τη λύση λοιπόν, να ξεπεράσουμε αυτή τη στιγμή τους χρόνους σε σχέση με τον προσυμβατικό έλεγχο. Μου είπατε ότι και ο Υπουργός, φαντάζομαι, αφού βλέπει ότι το τρέχετε τόσο καλά, ότι θα βοηθήσει. Είναι με το μέρος μας και δεν θα μπορούσε να είναι, να είναι και διαφορετικά. Προσπαθούμε να δώσουμε μια λύση προσωρινή, γιατί όπως έχουμε πει, εμείς βλέπουμε ότι η οριστική λύση είναι το εργοστάσιο και προς αυτή την κατεύθυνση επιμένουμε. Μάλιστα. Πολύ σύντομα θα συζητηθεί και στη Διευθυντική Επιτροπή το θέμα του εργοστασίου. Είδαμε ότι η Πελοπόννησος βρήκε μια συμβιβαστική λύση για το θέμα του ΣΔΙΤ. Ευελπιστώ ότι θα βρεθεί κάποια λύση και για το εργοστάσιο το δικό μας, ούτως ώστε προχωρώντας αυτό το μεσοδιάστημα με την ενδιάμεση λύση, να έχουμε σε 2 χρόνια και την οριστική, ούτως ώστε να ησυχάσουμε από αυτό το σοβαρό πρόβλημα που είναι η διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Θα είναι η μεγάλη ανάσα για ολόκληρο το νομό και το αποτέλεσμα νομίζω το περιμένουμε όλοι. Ωστόσο, την ίδια στιγμή στο Δήμο σας, για να έρθω και λίγο στα δικά σας, μετράει αντίστροφα χρόνος για να μπει το νερό στα Βλάκη και εν προκειμένου να δοθεί νερό από το δηληστήριο στην Αμαλιάδα και τον Κάμπο. Ένα πολύ μεγάλο έργο. Είναι ένα πολύ μεγάλο έργο. Είναι ένα έργο πνοής. Είναι ένα αναπτυξιακό έργο που αυτό το έργο το είχαν ονειρευτεί οι προγονείς μας από τότε που φτιάχτηκε το φράγμα του ποινιού. Μάλιστα η παροχή της υδροδότησης
έγινε από τον αγωγό που δίνει το νερό στη Διόρυγα και είχε προβλεφτεί από την εγκατάσταση του αγωγού αυτού, δηλαδή από την δεκαετία του 50. Mm-hmm. Το 59-60 που έγινε η εγκατάσταση εκεί. Λοιπόν, στη συνέχεια έγινε και τότε έγινε και ο σύνδεσμος ποινιός, ο οποίος είναι ο φορέας, ο κύριος του έργου, και φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος Ήλιδας με προγραμματική σύμβαση. Το παραδίδει εντός των επόμενων ημερών, βρισκόμαστε στη δοκιμαστική λειτουργία, δοκιμάστηκε το εργοστάσιο, δοκιμάζεται ο αγωγός, δοκιμάζονται όλα τα ηλεκτρονικά του, οι ηλεκτρονικές βάνες, ναι, πώς λέγονται, μεταξύ των αντιοστασίων, η ενδοεπικοινωνία με η αλληλεπίδραση που μπορεί να έχει. Η αλληλεπίδραση και ταυτόχρονα και οι τρεις δήμοι του κάμπου, ο Δήμος Ήλιδας, ο Δήμος Ποινιού και ο Δήμος Αντραβίδας Χιλίνης, καθαρίζουμε τα δίχτυά μας και τις δεξαμενές, ούτως ώστε αμέσως επόμενο διάστημα να δώσουμε επιτέλους καθαρό νερό στον λαό της Βόρειας Ηλίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε πάρει τα αποτελέσματα από το Γενικό Χημείο, ναι, του Κράτους, τα οποία είναι, το νερό είναι αρίστης ποιότητας, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Μέχρι το Σαββατοκύριακο θα έχουμε και την οριστική σύνδεση και μετά, αφού προηγηθεί μία συνάντηση που έχουμε προγραμματίσει με τους δημάρχους του κάμπου, ναι, τον κύριο Ναμπίλ και τον κύριο Καστρινό, θα αποφασίσουμε ποια μέρα θα δώσουμε το νερό στο δίκτυο. Φαντάζομαι θα γίνει ταυτόχρονα και για τους τρεις δήμους, δεν ξέρω αν θα πάει πανηγυρικό χαρακτήρα. Από τον ίδιο αγωγό του Κακοταρίου που παίρναμε ενισχυτικά νερό από τις, ναι, πηγές του Κακοταρίου, διότι όταν έγινε το Κακοτάρι επαρκούσε ίσως το νερό, αλλά σήμερα και οι τρεις δήμοι βοηθητικά παίρνουμε από τις γεωτρήσεις ένα νερό το οποίο είναι επιβαρημένο αλλού με σίδερο και μαγκάνιο και αλλού με νητρικά, κατάλληλο και στις δύο περιπτώσεις για να χρησιμοποιείται για πόσιμο νερό, και γι' αυτό το λόγο προχώρησε αυτό το έργο το οποίο θα βοηθήσει ούτως ώστε να αποφύγουμε το εμφιαλωμένο νερό, και όχι μόνο το εμφιαλωμένο να πίνουμε, αλλά σε πολλές περιπτώσεις το νερό που παίρνουμε είναι ακατάλληλο ακόμα και για μαγείρεμα, ακόμα και για να χρησιμοποιείται για οικιακή χρήση. Είναι πολύ σημαντικό. Τις επόμενες ημέρες, λοιπόν, όλος ο κάμπος, ο Δήμος Ήλιδας, Δήμος Ποινιού, Δήμος Ανδροβίδας Κυλίνης προχωρούν ένα βήμα πολύ σημαντικό σε σχέση με την υδροδότηση. Να σας ευχαριστήσω για τις δύο πολύ καλές ειδήσεις της ημέρας. Μας δώσατε θετικά μηνύματα, κύριε Χριστοδουλόπουλε, απόψε. Να είστε καλά. Και εσείς.